Ελένη Μπούντου, καλησπέρα σας κυρία Μπούντου. Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο τώρα. Είναι υπέροχο αυτό το ένθετο. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο όλων το καλοκαίρι, έτσι. Βέβαια. Και λίγο το Γενάρη, εντάξει, αλλά το καλοκαίρι τίποτα. Μεταγραφές είναι αυτό το. Το έχω εικόνα με παραλία, εφημερίδα, πρωτοσέλιδα, ραδιόφωνο. Ποιος ήρθε, ποιος φεύγει. Ναι. Είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έβλεπα πριν στο SDN, έχεις γράψει ένα θέμα για τον Μπότο και για την Μπεσίκτας. Που βρέθηκε, πήγε, μίλησε αυτός και δεν τα βρήκε. Πώς έγινε το θέμα? Ή απλά ήταν το σκέφτηκαν ή κάτι γράψαν ρεπορταζιακά οι συνάδελφοί μας στην Τουρκία και πήρε έκταση? Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται κάτι, ούτε από πλευράς Μπότο, αλλά αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο γιατί ενδεχομένως επόμενες μέρες να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Ζωζέ Μπότο σε μια συνέντευξη τύπου, σε μια τοποθέτησή του με αφορμή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και σαφώς τις κινήσεις που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, τους παίκτες που θα αποκτηθούν, έτσι να αναλύσει το πλάνο του, οπότε πολύ πιθανό να κληθεί να απαντηθεί. Έτσι ακριβώς, και για αυτά τα δημοσιεύματα. Ελένη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Σήμερα, ναι, ρεπορταζιακά τουλάχιστον ξεκαθάρισε, γιατί χθες υπήρχε ένα θολοτοπίο, ότι πήγε ή ότι μίλησε με την Μπεσίκτας όχι για παίχτη για να το φέρει στον ΠΑΟΚ, αλλά όχι γιατί τον για ήθελαν αυτοί να τον πάρουν ως τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή. Ακριβώς. Από την Τουρκία, από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν και κυκλοφορούν στην Τουρκία, γράφουν, αναφέρουν ότι ο πρώτος στόχος της Μπεσίκτας για το πόστο, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή ήταν ο Ζωζέ Μπότο. Υπήρχε μία επαφή, υπήρχε ένα ραντεβού, μία επικοινωνία, όπως θέλεις πες το, με τον Πορτογάλο, δεν επετεύχθη συμφωνία, η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Αυτή τη στιγμή έχουν βρει τον εκλεκτό ο Τσεϊχούν Καζάνκστη, ορίστηκε αθλητικός διευθυντής και ο άνθρωπος που θα τρέχει όλες τις μεταγραφές, αλλά επισημαίνεται και πάλι ότι δεν ήταν αυτός η αρχική επιλογή. Η αρχική επιλογή ήταν ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, αλλά οφείλει Μπεσίκτας να συνεχίσει τη ζωή της και να προχωρήσει παρακάτω με ένα νέο πρόσωπο, γιατί δεν επετεύχθη η συμφωνία με τον Πότο, που τόσο πολύ ενδεχομένως να έγινε κάποια προσέγγιση, ενδεχομένως να έγινε κάποια συζήτηση, και από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο ή ο ίδιος να ήταν αρνητικός, να μην προχώρησε, απλά να υπάρχει αυτή η καταγραφή. Θα μας απαντήσει τις επόμενες μέρες που θα κάνει τη συνέντευξη. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μπορεί να κάνει και μια έτσι σύντομη τοποθέτηση για αυτά τα σενάρια. Και από την Ιταλία, έτσι, μεσού σεζόν υπήρχαν διάφορα σενάρια ότι τον θέλουν. Γενικώς πουλάει εντός εισαγωγικών ο Μπότο. Έχει ένα βιογραφικό που πουλάει, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, στα δικά μας μεταγραφικά. Στα δικά μας μεταγραφικά θα αναφέρουμε την περίπτωση Κοτάρσκι, 22χρονος τερματοφύλακας από την Κροατία, ο οποίος στα 18 του πήρε μεταγραφή στον Άγιαξ, και αναφέρω ότι πήρε μεταγραφή στον Άγιαξ γιατί τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή ανήκουν στον Άγιαξ μέχρι το 2023, τη φετινή σεζόν δηλαδή, αυτή που ολοκληρώθηκε, αγωνιζόταν ως δανεικός σε ομάδα της πατρίδας του στην Γκόριτσα. Η Γκόριτσα έχει θέση μία οψιόν, έχει μάλλον τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του κοντά στο 1,1, και κάπου εκεί εμπλέκεται, αν θέλεις, και ο ΠΑΟΚ για να δει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την οικονομική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί για τον Κοτάρσκι και να προχωρήσει την υπόθεσή του και να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη για να καλύψει τη μία θέση κάτω από τα goal post. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 23, δεν υπολογίζεται από τον Άγιαξ, και εκεί πάνω στις καραμπόλες που έχει δοθεί δανεικός, θα δούμε πώς θα μπει, θα τρυπώσει εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Σαν δανεικό? Είναι μια περίπτωση, για να το συμπληρώσω, είναι μια περίπτωση αρκετά προχωρημένη. Είναι μια περίπτωση που είναι στην εξέλιξή της και επί της ουσίας περιμένουμε πώς θα καταλήξει. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα, μια περίπτωση που απλά εξετάζεται ένα όνομα. Είναι αρκετά προχωρημένο και μένει να δούμε αν θα κλείσει θετικά ή όχι για τον ΠΑΟΚ. Πάντως να πω εδώ και σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε και διανύουμε, τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Μη βγάζετε συμπεράσματα από αυτά, ολοκληρωμένα τέλος πάντων συμπεράσματα, το λέει το μάτι μου και η εμπειρία μου όλων αυτών των χρόνων, γιατί αυτά τα βιντεάκια είναι
τόσο καλά μονταρισμένα που μπορεί να σου βγάζουν και τον πιο απίθανο τερματοφύλακα ή τον πιο απίθανο παίχτη ως τη μεγαλύτερη παιχτάρα που, που κυκλοφόρησε ποτέ σε αγωνιστικό χώρο. Έτσι θα παίρνετε μια ιδέα, αλλά δεν θα κολλάτε σε αυτά, γιατί αυτά είναι μονταρισμένα από ανθρώπους κοντινούς στους τερματοφύλακες ή εκπροσώπους τους, που φυσικά δείχνουν μόνο τα θετικά τους, τα καλά τους, τα εντυπωσιακά τους. Υπάρχουν κι άλλα που δεν μπαίνουν στα βιντεάκια αυτά, έτσι. Παρένθεση, νομίζω είναι για ένα μικρό παιδί τώρα αυτό, γιατί οι υπόλοιποι όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά και τα μικρά παιδιά που μας ακούν να ξέρουν ότι αυτά τα βιντεάκια τα δημιουργούν φίλοι ή γνωστοί ή εκπρόσωποι συνεργάτες των παικτών και βγάζουν μόνο τα θετικά τους. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, να προσθέσω ότι πέρα από αυτά τα βιντεάκια, τα οποία δεν αποτυπώνουν και δεν δίνουν την εικόνα ούτε του ποδοσφαιριστή ούτε του τερματοφύλακα, πολλές φορές παίζει και ρόλο αν ο ποδοσφαιριστής ή ο παίκτης που έρχεται κουμπώσει με το περιβάλλον. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι. Που δεν τους τέριαξε το περιβάλλον, δεν κούμπωσαν ποτέ με την ομάδα και στη συνέχεια αποχώρησαν και μια χαρά τα πήγαν παρακάτω. Έτσι, σωστά. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο κύριος Φούρτουλα, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Με παραστάσεις, με αγώνες, με πρωταθλήματα δυνατά. Δεν θέλει νεαρό τερματοφύλακα για βασικό. Έτσι είπε ο κύριος Φούρτουλα. Λέω που είναι σαφώς που γνωρίζει πολλά περισσότερα από εμάς. Είναι η άποψή του όμως, έτσι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκέφτεται κάτι διαφορετικό. Για πάμε στα υπόλοιπα, Ελένη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα από την πλευρά των ποδοσφαιριστών που είναι μετέωροι και περιμένουμε εξέλιξεις, εκείνο το οποίο έχουμε καταγράψει έτσι, το τελευταίο 24ωρο, γιατί όπως είπες και εσύ το πηγαίνουμε πλέον μέρα-μέρα, είναι ότι υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα, τουλάχιστον αυτό μπορέσαμε να αντλήσουμε από το περιβάλλον του Στέφαν Σβάμπ, ότι οι ίδιοι έχουν πάρει κάποια θετικά μηνύματα από την πλευρά του ΠΑΟΚ ως προς την ανανέωση και μάλιστα είναι διατεθειμένοι να περιμένουν να κληθούν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες από τον ΠΑΟΚ για να δουν τη μελιγενέστε. Αλλά έτσι το feedback είναι θετικό ως προς την παραμονή, γιατί λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το ΣΒΑΜ. Είναι μια υπόθεση που, που μάλλον ενδεχομένως να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να δώσω ένα καινούριο στοιχείο, είναι ότι το περιβάλλον του, έτσι ο παίκτης έχει πάρει κάποια θετικά μηνύματα, ένα θετικό feedback ως προς την παραμονή του. Μάλιστα. Θα δούμε, γιατί μπορεί να κάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι και να απέχουν πολύ ως προς το πώς το σκέφτονται για τη νέα σεζόν. Άρα από εκεί που ήταν σίγουρο ότι θα φύγει ο ΣΒΑΜ, τώρα μιλάμε για μοιρασμένες πιθανότητες, έτσι, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δεν είχε πιθανότητες έτσι όπως πήγαινε χρονιά για τον Στέφαν Σβάμπ για την παραμονή του, αλλά πλέον φαίνεται ότι το κλίμα αλλάζει και αυτό είναι που καταγράφουμε κι εμείς και το δίνουμε σήμερα στον αέρα. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι χειροπιαστό όπως λέμε για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το καινούριο που μας έδωσε για τον Σβάμπ, είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι η γενική ομολογία είναι ότι είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός και τον χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι βγήκε μια στεναχώρια για τον ΣΒΑΠ και που δεν έπαιξε και στα τελευταία παιχνίδια, τέλος πάντων στον τελικό. Είχε περάσει σαν αλλαγή ο ΣΒΑΠ στον τελικό. Ναι, σαν αλλαγή. Ναι. Και εδώ, αν μου επιτρέψει, νομίζω από τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ρωτήθηκε για τη μη χρησιμοποίηση του Αυστριακού, νομίζω ότι υπάρχει εμέσως ένα mea culpa για το λάθος του ότι δεν τον χρησιμοποίησε βάσει της κατάστασης του το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Για να δούμε σήμερα με αυτή την εξέλιξη που μας δίνεις τώρα, μήπως θα γίνει κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε, Ελένη. Να είσαι καλά. Αυτά. Να είσαι καλά.